βγει θα ζητήσει με βάση το θεσμικό της ρόλο να ξεκινήσει μια προανακριτική επιτροπή. Διότι πλέον εδώ έχουμε συγκεκριμένα τεκμήρια και αποδείξεις ότι έχει λειτουργήσει ένα παραδικαστικό κύκλωμα. Σε βάρος μας, κυρίως όμως σε βάρος του συντάγματος. Καλούμε λοιπόν όλα τα κόμματα να υπογράψουν την πρόταση αυτή, η οποία δεν είναι κομματική πρόταση της Χρυσής Αυγής, είναι μια πρόταση από ένα συμβούλιο νομικών που αφορά τις ποινικές ευθύνες των Σαμαρά, Δένδια και Αθανασίου για κατάχρηση εξουσίας. Γιατί εδώ πλέον έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις. Εάν τα κόμματα αποδεχτούν αυτή την πρόταση, τότε θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες υπουργών και πρωθυπουργού, θα δούμε ποιοι μιλούσαν με ποιους και πώς φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είναι στη φυλακή αρχηγός πολιτικού κόμματος και βουλευτές χωρίς κανένα στοιχείο. Αν δεν συνενέσουν σε αυτά τα πολιτικά κόμματα, αποδεικνύεται πλέον ότι ζούμε σε μια θλιβερή ξενοκρατία και έχει καταληθεί οριστικά το Σύνταγμα των Ελλήνων. Κύριε Κασιδιάρη, λέτε ότι γνωρίζετε για τηλεφωνήματα που έγιναν στην προϊσταμένη των ανακριτών. Αληθεύει αυτό? Αληθεύει. Το παραδέχθηκε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Το παραδέχθηκε. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν του έθεσα το θέμα, γιατί γνώριζε ότι αυτά τα πράγματα αποδεικνύονται με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Απεδέχθη ότι πήρε τηλέφωνο την προϊσταμένη των ανακριτών την ώρα που διενεργείται η ανάκριση του κυρίου Μιχαλολιάκου και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το έκανε για να δει πώς πάει η κατάσταση. Και αυτό το πράγμα έχει γραφτεί στα πρακτικά της Βουλής. Στην ομιλία Κασιδιάρη Πατάκου αποδεικνύει τουλάχιστον την ύπαρξη μιας αντίθετης οικειότητας μεταξύ του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου αφενός και του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής αφετέρου. Τη στιγμή πήγαν ο τελευταίος ήταν ήδη κατηγορούμενος και είχε αφαιθεί προσωρινά ελευθέρως με περιοριστικούς όρους. Ο κ. Σαμαράς δεν είχε ευθύνη μόνο για τα δικά του πεπραγμένα. Έχει ευθύνη και για τα πεπραγμένα των συνεργατών του. Διότι παραλαμβάνει εκ των πραγμάτων τις συνέπειες των επιλογών του. Επομένως, θα έπρεπε τουλάχιστον να λογοδοτήσει γι' αυτό ενώπιον της Βουλής. Σε ό,τι αφορά τις εξομολογήσεις του Μπαλτάκου σε σχέση με τους υπουργούς δικαιοσύνης και προστασίας του πολίτες, εάν αυτές είναι ψευδείς, το λιγότερο που θα περίμενε κανείς από τους δύο υπουργούς θα ήταν να καταμηνήσουν τον κύριο Μπαλτάκο για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μαγνητοσκοπημένη συνομιλία είδε το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη το μεσημέρι και ακόμη δεν τα έχουν πράξει. Όσο καθυστερούν, τότε περισσότερο εκτίθενται. Ο κύριος Μπαλτάκος μπορούσε μόνος του να κάνει νομοτεχνικές βελτιώσεις, να παρεμβαίνει με προσθήκες, με διορθώσεις και να γενικά να κάνει παρεμβάσεις με πετυχημένα νομοσχέδια, όπου χωρίς και παραλαμβάνω την προσυπογραφή του, αυτά δεν γινόντουσαν δεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άρα είναι κατά πολύ ανώτερη η θέση του από έναν συνηθισμένο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε, ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Καπενάρο. Έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο, που χειρίζεται τόσο σοβαρά θέματα και συμμετέχει σε τόσο τέτοιες σοβαρές διαδικασίες. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα δημόσιο πρόσωπο σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα δημόσιο λόγο με ένα άλλο δημόσιο πρόσωπο που είναι ένας βουλευτής και ο λόγος τους είναι δημόσιος, δεν είναι επαγγελματικός, δεν είναι ιδιωτικός, δεν είναι πολιτικός, τότε δεν έχουμε ιδιωτική συνομιλία. Και εκφεύγουμε από την προστασία του νόμου που το θεωρεί ως απόλυτο και συνεπώς σκεπασμένο και ελεγχόμενο από το νόμο του 300α του ποινικού κώδικα. Αυτό πώς θα αποδειχθεί? Υπάρχει... Αυτό ακούστε, υπάρχουν και διατάξεις από εισαγγελείς που θεωρούν ότι είναι θέμα πραγματικών περιστατικών ότι η μαγνητοφώνηση προφορικής συνομιλίας με δημόσιο άντρα και χωρίς τη συνένεση του τελευταίου κατά διάρκεια τηλεφωνικής κρίσης με την υπηρεσία αυτή ή μαγνητοσκόπησης με αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι στη σφαίρα του απορρίτου.